το μεγαλύτερο δώρο στον άνθρωπο, το μεγαλύτερο δώρο από όλα είναι η πίστη. Και πόση πίστη θέλει ο Θεός? Για να δούμε, πόση πίστη θέλει ο Θεός? Σαν το κόκκο της άμμου. Το σύμπαν, όταν το ανοίξεις, το σύμπαν μέσα έχει κάτι κουκουβάκια που λέει, που έχει το... Έναν από εκείνα τα κουκουβάκια, λέει ο Θεός, όταν έχεις πίστη, μετακινείς όρη. Φοβερό πράγμα. Μετακινείς όρη με τόσο μικρή πίστη. Πίστη αλλά που δεν έχει μέσα, μήπως, αλλά αυτά όλα δεν έχεις πίστη. Και τι λέγει το Ευαγγέλιο? Έσβεσαν στόματα λεόντων, λέει. Τους έκλεισαν τα στόματα στα λιοντάρια με την πίστη, διαπίστως, λέει, κατηγορήσαν τον βασιλεία, εργάσαν το δικαιοσύνη. Επέτυχαν ευαγγελιών, έσβεσαν στόματα μαχαίρα. Αυτή η πίστη μας λείπει ολονό, και εκείνο το οποίο έχουμε ευθύνη στο Θεό είναι ότι θα μας δικάσει ο Θεός ότι γινόμεθα σκάνδαλο. Έρχεται ένας ο οποίος έχει άλλη θρησκεία και λέει, ας πάω στην εκκλησία να δω τι κάνουν αυτά τα πλάσματα, να ασπαστώ και εγώ την πίστη. Βλέπει τον ένα γελά, βλέπει τον άλλον γυμνών και μπαίνει μέσα στην εκκλησία, βλέπει τον άλλον να μην, να γελά και τα λοιπά. Σου λέει, δεν είναι πίστη αυτή. Και λέει ο Θεός, θα σας δικάσω, λέει, ότι δια τας πράξης σας βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνης. Τα έθνη, λέει, βλασφημούν το όνομά μου γιατί σας βλέπουν ότι δεν έχετε έργα. Λέτε ότι είστε πιστοί και τα έργα σας είναι για τους απίστους, για τους ειδωλολάτρες. Δεν είναι πίστη, έργα πιστών ανθρώπων. Πόση ευθύνη έχουμε ατομικώς δια τα παιδιά μας, ατομικώς δια τους άλλους που μας γνωρίζουν και ατομικώς δια τα έθνη. Και λέγει, όλοι σας λέγει, θα σας μαζέψω όλους, λέγει, και θα σας πω ότι έγινατε αιτία να βλασφημείτε το όνομά μου. Πιστεύομαι στο Θεό πραγματικά? Πιστεύεις όταν πηγαίνει να κοινωνήσεις που σου λέγει ο ιερεύς, μεταπίστεως, η πρώτη αρετή, μεταπίστεως. Με φόβον Θεού και με αγάπη στον πλησιό σου. Η περίπτωση δύο γυναικών που πήγαιναν να κοινωνήσουν και τσακωθήκαν πια να μπει μπροστά και γύρισε η μία και λέγει της άλλης, τώρα να κοινωνήσω και να σου δείξω το τέλος. Δηλαδή δεν ζητούσε δύναμη από την κοινωνία για να επιτεθεί, όχι για να συγχωρέσει. Βλέπετε το κατάντημά μας. Και αυτές τις μέρες για να δεις πόσοι ευλαβώνται και βλέπουν τον Θεό τον ίδιο, θα τον προσέξεις την ώρα που θα πάει να ανοίξει το στόμα του. Με αφοβία στο Θεό. Δεν φοβάται, δεν τρέμει. Πού πάω, λέει? Πάω να κοινωνήσω. Πάει να κοινωνήσεις. Πηγαίνω πολύ και κοινωνώ. Είχε ένα παιδάκι αγνό μέσα στην εκκλησία και όπως ήταν και κάθονταν ο κόσμος, εμείς καθόμαστε. Δυστυχώς κάνουμε το θέλημα του κόσμου.
Στη Ρωσία δεν κάθεται ούτε ένα, ούτε ένα μωρό μικρό. Όλοι είναι όρθιοι. Δεν υπάρχει κάθισμα μέσα στην εκκλησία. Έχω τύχει στη Ρωσία, στην Παναγία. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Γιορτάζουν κάθισμα εκεί, μέσα στην εκκλησία. Αγούστου. Δεν υπάρχει. Λειτουργούσε ο Αλέξιος. Ναι. Και μπήκαμε μέσα και κάναμε φασαρία. Έπειτα. Μας κοίταζαν με ένα μάτι, γύρισαν και μας κοίταζαν πώς μας κοίταζαν. Τους ενοχλήσανε εμείς οι Έλληνες. Όλες οι γυναίκες έχουν ένα μαντιλάκι στο κεφαλάκι τους. Όλες οι γυναίκες, ανεξαιρέτως και τα βρέφετα μου κράτου, κρατούν και είναι κοριτσάκι, το έχει μαντιλάκι. Μέσα εις όλον εκείνον τον κόσμο, μου έφερα μία φωτογραφία και φαίνονταν εκτός με το μαντιλάκι μερικές ψυχές. Και τι ήσαν Ελληνίδες. Δεν φτάνει ότι έχουμε εμείς το λατώμα, πάμε να το πάρουμε και από εκεί. Να τους αλλάξαμε τη μόδα. Και εδώ που έρχονται τα παιδάκια που τα φιλοξενεί ο δεσπότης μας στη καφιδιά, όλα με τα μαντιλάκια. Τα κοριτσάκια. Η μόδα. Η μόδα. Τι λέγει η μόδα, όχι τι λέγει το Ευαγγέλιο. Τι λέγει η τηλεκόλαση, όχι τι λέγει η τηλεόραση. Αρνούμεθα το Θεό μας και παίρνουμε τη μόδα. Τη μόδα τη φέρνουν άγγελοι. Οι δαίμονες στα σχολά σας το φέρνουν. Σας είπα και άλλοτε ότι μεγαλύτερα ταπείνωση της γυναικός όταν ήταν ο Χριστός, μεγαλύτερη ταπείνωση που ο ξεφτελισμός ήταν να δείξει τα μαλάκια της. Ποιος το γνωρίζει αυτό? Εμείς πηγαίνουμε στο κομμωτήριο να σιάξουμε τα μαλλιά μας, δεν κοιμάται το βράδυ, στέκεται όρθια πάνω στο μαξιλάρι, μην το χαλάσει, για να πάει στην εκκλησία να δείξει ό,τι πήγε στο κομμωτήριο. Αυτή η κατάσταση, αυτό το κατάντημα της υποκρισίας είναι φοβερό. Δεν πηγαίνουμε στην εκκλησία για να δείξουμε τα φορέματά μας και τα γκόμωση μας. Πηγαίνουμε να πούμε τα βάθη της, του πόνου, να συντριβούμε, να κλάψουμε. Πηγαίνουμε στην εκκλησία να πούμε στο Θεό μας, Θεέ μου συγχώρεσέ με, Θεέ μου δώσ' μου συγχώρεση, λυπήσουμε, βάλε με στα δεξιά σου. Δεν πηγαίνουμε για να δείξουμε τα φορέματά μας, ούτε τα παπουτσάκια μας που έχει. Έχει μερικές που τα χτυπούν. Τα χτυπούν για να δώσουν προσοχή, λέει, να μου δώσουν προσοχή. Αχ, καημένο πλάδι. Θα σου δώσουν προσοχή. Μικοί θα σου δώσουν προσοχή. Οι δαίμονες έχουν κατακτήσει πλέον. Δεν έχεις τίποτα. Καμιά θέση είναι στο Θεό. Και εκείνος που μετρά την καρδιά του καθενός, που τα βλέπει όλα από μέσα, τι θα του πούμε? Παιδί μου, είχες πίστη? Όταν ήσουν στον κόσμο, είχες πίστη για μένα? Δεν είχες, άντε φύγε, λέει. Και εκείνο το γαλινό το μάτι του Κυρίου μας, όταν αγριέψει και λέγει, οργιστής δε ο Κύριος, λέγει, οργιστής ο Κύριος, λέγει, διέταξε τους αγγέλους, τον πιάσανε τον πονηρό δούλο και τον ρίξανε στην κόλαση. Οργιστής ο Θεός, οργίστηκε ο Θεός και βγάλε τον σατανά από τη θέση του και τον έστειλε στα βάθη της κολάσεως, στο πύρτο εξώτερο, στα τάρταρα του Άδη. Οργίστηκε ο Θεός. Οργίστηκε ο Θεός και έβγαλε τον Αδάμ από τον Παράδεισο. Έξω του λέει. Εκάθισε απέναντι του Παραδείσου και έκλαιγε. Οργίστηκε ο Θεός και καταπώντησε όλη την οικουμένη με το νερό. Και δεν έμεινε ψυχή ζώσα, μόνοι όσοι ήσαν μέσα στην Κιβωτό. Οργίστηκε ο Θεός και κατέστρεψε 5 πόλεις
για την αμαρτία αυτήν η οποία έρχεται να κατακτήσει την οικουμένη πάλι. Και ενώ προτού γεννηθεί ο Κύριός μας, προτού γεννηθεί για να δει αυτόν τον κόσμο, όλες τις αμαρτίες τις ανέχτηκε. Δεν ανέχτηκε αυτήν την αμαρτία που λέγεται ανώμαλος, ανώμαλος άνθρωπος. Ανώμαλος άνθρωπος. Ούτε τα ζώα δεν έχουν αυτό που κάνει ο άνθρωπος. Και έστειλε τον άγγελόν του και κατέσφαξε όλους τους ανωμάλους της γης για να μην βρει αυτήν την αμαρτία ο Θεός. Οργίστηκε ο Θεός και κατέστρεψε 5 πόλεις που ήσαν όλοι εκεί ανώμαλοι. Όλοι. Είχα μία ψυχή η οποία είδε αυτήν την νεκρά θάλασσα και περπατούσε μονάχη της και σκεφτόταν εκείνον τον κόσμο όλο μέσα στο νερό, οι οποίοι είναι βουτυγμένοι μέσα στη φωτιά και απάνω ο Θεός έβαλε νερό το οποίο δεν σαλεύει, είναι ασάλευτο, νεκρά λέγει η θάλασσα. Και από πάνω από τη θάλασσα βγαίνει καπνός ακίμητος, ημέραστα και νυχτός, ημέραστα και νυχτός. Και όταν είδε να κίνει όλη την κατάσταση, αυτή η ψυχούλα, σκέφτηκε τα μωρά. Λέγει όλος αυτός ο κόσμος θα έχει και παιδάκια, μου κρατήστε ξανά αυτά. Μόλις το είπε τούτο, δέχεται ένα ράπιζμα τσακ από τον άγγελο ο οποίος ήταν δίπλα και έβλεπε τα σκέψεις και της λέγει όταν θα μεγάλωναν και αυτά δεν θα γινόντουσαν τα ίδια. Αλλά έφαγε το χαστούκι διότι ενόμισε ότι αδίκησε ο Θεός τα μωρά. Δεν αδικά ο Θεός. Ο Θεός είναι δίκαιος. Και μέσα σε όλον εκείνον τον κόσμο υπήρχαν και παιδάκια. Βέβαια υπήρχαν και παιδάκια, αλλά τα παιδάκια όταν μεγαλούν θα ακολουθούσαν τους γονείς, όπως ήσαν οι γονείς. Θα γίνονταν και αυτά. Και μέσα από εκείνες τις 5 πόλεις ζήτησε ο Θεός από τον Αβραάμ και του λέγει όταν ειδοποίησε ο Θεός ότι θα καταστρέψει αυτές τις 5 πόλεις, λέγει Θεέ μου, και αν υπάρχουν 50 άτομα, λέγει, θα τα καταστρέψεις. Όχι, του λέει, δεν θα τα καταστρέψω. Αλλά φοβήθηκε ο Αβραάμ και σου λέει, μήπως να του πω 40. Του είπε 40, δεν πειράζει και για 40 πάλι δεν καταστρέφω τις πόλεις. Κατέβηκε στους 20, ούτε. Κατεβαίνει στους 10, ούτε. Και τότε ο Αβραάμ σταμάτησε και ειδοποίησε τον Λότ που ήταν ανυψός του και του λέγει, διέταξε ο Θεός να φύγετε γρήγορα, του λέει. Και παίρνει ο Λότ τη γυναίκα του και τις δύο κόρες του και τους έδειξε ο Θεός ένα βουνό για να ανέβουν πάνω σε εκείνο το βουνό για να σωθούν, αλλά μη κοιτάξετε πίσω σας. Εκείνος που θα κοιτάξει πίσω του θα τιμωρηθεί και θα πεθάνει. Η γυναίκα δεν άντεξε, γύρισε πίσω να δει τι γίνονται οι πόλεις αυτές και έγινε στήλη άλατος. Κατέστρεψαν ο Θεός τις 5 πόλεις. Κατέστρεψαν ο Θεός όλη την οικουμένη. Κατέστρεψαν ο Θεός, οργιστής ο Θεός λέει. Μία ημέρα, όπως ήμουνα, μέσα στο αυτοκίνητο, είχε έναν ο οποίος κούτσενε. Ήταν κουτσός. Και λαστήριζα την Παναγία μας. Και γύρασα και του λέω, βρε που να σε πάρει ευχή, του λέω, θα σου κόψει και το άλλο να μου πω, δεν είναι η Παναγία μου. Τι σου φτάσαν η Παναγία και βλάσμα. Και βγήκαν να τον υπερασπίσουν. Δύο.
Έτσι λέγει φέρονται οι παπάδες. Ο Θεός τιμωρεί, λέει. Βρε τιμωρεί, του λέω. Τον καταπτυσμό τον έκανε εσύ, του λέω. Αλλά γιατί να συζητώ μαζί σου, εσύ δεν έχεις ούτε μυαλό, ούτε τίποτα, του λέω. Τράβηξε το δρόμο σου. Τι να του πω. Ιωάννα, παπάς. Ο οργιστής, λέγει ο Κύριος, μπορεί να έχει μακροθυμία ο Θεός, αλλά σε ένα σημείο σταματάει. Εξίστραπτε ο θυμός του Θεού, δηλαδή πάει τελείως. Παιδάκι μου, ο Θεός είναι δίκαιος, αλλά είναι και τιμωρός. Και σε ένα σημείο λέγει ότι θέλει το παιδί του να επιστρέψει, λέγει, κοντά του και του δίδει πολλές ευκαιρίες και εκείνο δεν μετανοεί. Και έρχεται ο ψαλμωδός και λέγει, ο Θεός έχει γέμια, χαρινάρια, και του τα βάζει εκείνο που δεν θέλει να υποταχθεί, του τα βάζει στο στόμα και τον τραβάει. Εν κοιμώ και χαλινώ, τα σε αγώνας αυτόν άνθρωσες, λέει. Με το χαλινάριν τραβά το παιδί του να το φέρει κοντά και εκείνο πάλι δεν σοφρονίζεται, δεν επιστρέφει. Οπότε πήγαινε το λέει. Ας σου δίδει ο Θεός ευκαιρίες μετανοίας και εσύ να μην μετανοείς, οπότε. Θεωρεί ότι ο Θεός δεν έχει δύναμη. Δεν το ξεβρει ότι το Χριστόν του Θεού εις μετάνοια σε Άγιοι. Η μακροθυμία του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια, περιμένει να μετανοήσεις. Δεν το ξέρει αυτό. Του φέρνει ένα σημείο, του φέρνει δύο, του φέρνει τρία, του φέρνει τέσσερα, του φέρνει πέντε, του φέρνει αρρώστια, του φέρνει εμπόδιο. Τίποτε. Δεν καταλαβαίνει. Αν είχε Θεό, λέγει, θα μου έπιανε από το χέρι να με εμποδίσει. Ρε τον ανόητο. Ρε τον άχαρο. Ο Θεός σου έδωσε ελευθερία και σου είπε, όποιος θέλει ας με ακολουθήσει. Δεν σε πήρε με το ζόρι. Και εκείνο που παίρνει με το ζόρι είναι ο Θεός, είναι και αυτή η μακροθυμία του. Του δίδει ευκαιρία. Και η ευκαιρία που του δίδει ο Θεός δεν την εκμεταλλεύεται, δεν την καρπώνεται, δεν αρπάζει το σχοινί. Είναι μέσα στη θάλασσα και παλεύει να πνιγεί, του πετάει το σχοινί ο Θεός και του λέει, πάρτος να σε τραβήξω. Όχι, λέει. Έτσι είναι ο άνθρωπος της αμαρτίας, όταν σκοτιστεί το μυαλό του δεν βλέπει ποτέ σωτηρία. Όταν όμως το μυαλό είναι καθαρό και δει ότι ο Πανάλογος Θεός από ψηλά περιμένει, τότε σώζεται, διότι θα ποιήσει καρπούς αξίους της μετανοίας. Πήγαιναν στον Ιωάννη τον πρόδρομο μέσα στον Ιορδάνη και τους έλεγε, έρχεστε και μετανιώνετε, λέει, και εξομολογήστε. Ποιήσατε ουν καρπούς αξίους της μετανοίας. Για να σας δεχτεί ο Θεός να κάνετε έργα άξια στην μετάνοια που κάνετε. Μετανιώνεις και δεν μετανιώνεις. Μετανιώνεις και λυπάσαι για την μετάνοια σας. Και ξεκινάς πάλι τα ίδια. Μπαίνεις πάλι στο ίδιο νερό, στο ίδιο κανάλι. Είναι αυτό που έλεγε ο Σατανάς. Βρε, του έλεγα πιακούρια. Είσαι ο στήλος της κολάσεως. Απαντούσε, ναι είμαι. Είσαι μαύρος και ολοσκότεινος. Είμαι. Είσαι η πηγή κάθε κακού. Είμαι. Και άλλα όσα με βόντισε ο Θεός. Σε μια στιγμή λέει, τελείωσες. Βρε, δεν τελειώνουν όσα και να σου πω, δεν τελειώνουν.
Σταμάτησε να σου πω κι εγώ κάτι. Εφόσον είμαι όλος αυτός που είπες, δηλαδή, γιατί έρχεστε όλοι σας χωρίς κανείς να σας αναγκάσει και κολυμπάτε μες στο κανάλι το δικό μου. Απάντησε του. Απάντησε του. Σας αναγκάζω, λέει, μόνοι σας, δεν έρχεστε. Έπειτα ο ένας τον άλλο, λέει, δεν διάβολος θέλετε ο ένας τον άλλο, σε μένα. Εφόσον ο ένας θέλει τον άλλο σε μένα, εγώ το δικό μου θα κάνω. Διάβολος θέλει ο πατέρας το παιδί τον πατέρα, ο αδερφός τον αδερφό, ο αδερφός τον γείτονα τον γνωστό, τίποτε άλλο δεν λες. Το διάολο. Βρε, κατέβηκε ένας Θεός για να σε σώσει από το διάβολο. Και εσύ στέλνεις τον αδερφό σου. Πού το βρήκες? Έχεσαι το αίμα του ο Θεός για να σε γλιτώσει από το δαίμον, από το διάβολο, και εσύ διάβολος στέλνεις το πλάνο του Θεού. Αυτά, παιδάκια μου, αυτά τα οποία ακούσαμε, και αν δεν μετανοήσουμε αντίμονό μας, αν δεν επιστρέψουμε αντίμονό μας, τι μας περιμένει? Ξέρετε τι μας περιμένει? Μεγάλο κακό. Θα θυμηθείτε τα λόγια μου σε μια στιγμή. Θα είναι αργά όμως. Μεγάλο κακό μας περιμένει. Για ποιο σκοπό? Διότι δεν έχουμε πίστη. Δεν έχουμε έργα άξια της μετανοίας και της πίστεως. Είναι μικρό το κακό ότι διαβολοστέλουν την Παναγία μας και τις μιλούν με τη χειρότερη γλώσσα, τον Τίμιο Σταυρό, το Θεό μας, τους Αγίους, τα Ιερά και τα Όσια. Είναι μικρή αμαρτία αυτή? Και σας υπενθύμισα από τον Ιερό Άμβονα ότι ο μεγαλύτερος σεισμός έγινε τις 7 Σεπτεμβρίου και σκοτώθηκε τόσος κόσμος μέσα στην Αθήνα. Όπως κάθονταν και έκανα συνέδριο, έπεσε το σπίτι και πήγαν όλοι. Έπειτα η πυρκαγιά που έγινε, πότε έγινε? 23 Αυγούστου, τις 8 της Πανηγύρου. Ελαμπάδια σε όλη η Ελλάδα. Έπειτα οι καταποντισμοί που πέφτουν οι πέτρες από τα βουνά, πότε γίνονται? Έπειτα το χαλάζι που πέφτει από πού, πότε γίνεται? Όλες μέρες της Πανηγύρου. Διότι εκείνη κλαίει. Λέει, εγώ κλαίω και τρέχω πάνω κάτω να τα φυλάξω και αυτά με βλασιμούν. Παιδάκια μου, ουέι μη, λέγει, γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Υποκριτέ, λέει, υποκριτέ. Ο υποκριτής είναι το χειρότερο πράγμα, να σου παίζει το φίλο και από την άλλη μεριά να σε μαχαιρώνει. Αυτό το οποίο έχουν, αυτό το βρώμικο το έθνος που λέγεται Αγγλία. Ο σε αγκαλιάζει και τον άνθρωπο σε αγκαλιάζει, βάζει το στιλέτα στην πλάτη. Αυτό το έθνος το οποίο έκλεψε όλη την οικουμένη, κλέφτες. Και εμάς μας έκλεψαν τα μάρμαρα του Πάδου. Το μουσείο του δεν έχει τίποτα, όλα τα δικά μας. Όλα, όλα. Το μουσείο του στο Λονδίνο, τι έχει? Θα πάρουμε να πασέρουμε. Όλα, όλα, όλα. Θα πάρουμε εμείς αυτά. Θα μια μάρμαρα, θα λείπει τα οποία δεν ζητάμε τόσο καιρό, αλλά δεν τα δίνουμε. Άμα τα δώσουν, δεν έχουν τίποτα άλλο να παίξει. Δεν έχουν να παίξει. Πήγανε στην Ινδία και βρήκαν ένα διαμάντι, είναι τόσο μεγάλο. Απ' έξω, απ' έξω, πρώτα-πρώτα έχουν μία απέραντη έκταση και δεν μπορεί να πλησιάσεις, και απέναντι σε αυτό το διαμάντι υπάρχουν 4 φλουροί, και εκεί που το φυλάγουν είναι κάτω από τη γη, δεν ξέρω, 20 μέτρα κάτω από τη γη, και έχουν πόρτες από χαρκό, πάχος, όπως είναι το τραπέζι τόσο, που δεν μπορεί να ανοίξει κανείς.
Δηλαδή, όταν κλείνουν το βράδυ για να φύγουν, δεν μπορεί να ανοίξει κανένα, διότι είναι τόσο βαριές οι πόρτες για να φυλάγουν όλα αυτά τα οποία έχουν μέσα. Και όλα κλεψιμιά από τα έθνη, από τον κόσμο όλο. Προσέτερα από τους Έλληνες. Περισσότερα από τα ελληνικά μας. Ναι, ναι, από τα ελληνικά μας. Τα περισσότερα έχουμε, είναι γεμάτα από ελληνικά. Έχουμε κι εμείς αυτούς τους κλέφτες που τα δίνουν, βρίσκουν και τα κλέφτουν για να πάρουν χρήμα. Βρε, την Ελλάδα κλέβεις, ρε, άθλη. Το ίδιο τον εαυτό. Κλέβεις την Ελλάδα για να τη δώσεις στους ξένους, γιατί κρατούν χρήματα να σου δώσω. Δυστυχώς το. Τα χρήματα εστάπωσαν το ίδιο. Ακίνητα. Αχ, πόσο μισεί ο Θεός τον προδότη, διότι όποιος αγαπά την πατρίδα του τούτη, την πρόσκαιρη, αγαπά και την υποράνιο, την αιώνια. Έτσι. Αυτός ο πατριώτης, ο οποίος αγαπά την πατρίδα του εδώ, αγαπά και την πατρίδα του την αιώνια. Έτσι. Όταν προδίδεις τούτη την πατρίδα, προδίδεις και την άλλη. Και ο Πανάγαθος Θεός όλους τους αγάπησε, αλλά ο Ιούδας ήταν προδότης. Ήταν ο προδότης. Η λέξη αυτή είναι πολύ βαριά. Και βλέπετε στο στρατό, όταν πιάσουν στρατιώτες, κυνηγούν να το βάλουν στα βάσανα για να προδώσει. Και όταν προδώσει, την προδοσία την αγαπά, τον προδότη τον μισεί και τον εκτελεί. Και φεύγει. Σου λέει αυτό ο πρόεδρος την πατρίδα του, άρα θα με προδώσει και εμένα. Προδοσία, μη γίνομαι προδότες στην πίστη του Κυρίου μας. Πίστης, εστί, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Αυτή είναι η πίστη. Αυτός είναι ο κανόνας τον οποίο δίδει η Αγία Γραφή. Ελπιζομένων υπόστασης, η ελπίδα. Να ελπίζεις ότι ο Πανάγαθος Θεός σου ετοίμασε τη βασιλεία του την υποράνιο και η πίστη σου να μην κλονιστεί για να πάει να την κερδίσει. Ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Να ελέγχεις τον Παράδεισο που δεν τον βλέπεις και να βλέπεις όλα του Παραδείσου και να λες, Θεέ μου, αξίωσέ με να έρθω να ζήσω μαζί σου, να γίνω συγκληρονόμος σου. Λέγει, εκείνοι που αγαπούν τον Χριστό, λέει, ο Χριστός είναι ο κληρονόμος, λέει, της Βασιλείας του Θεού, ως άνθρωπος, και εκείνοι που μετανοούν και πάνε με τον Χριστό γίνονται συγκληρονόμοι του Χριστού. Μεγάλο πράγμα να βρεθεί κάποιος που πλούσιος, πάμπλουτος, υπερπλούσιος και να σου λέγει σε έχω κληρονόμη. Χαίρεσαι γιατί θα σου δώσει μερικά χρήματα, τα οποία σήμερα υπάρχουν και αύριο δεν υπάρχουν. Και όταν σου δείτε τον Παράδεισο δεν το καταλαβαίνει, δεν το θέλεις. Την αιωνιότητα, τη χαρά του Παραδείσου δεν το θέλεις. Εάν ερωτήσεις, λέγουν οι πατέρες της Εκκλησίας, έναν κολλασμένο, τι ζητάει, θα σου πει ένα λεπτό της ώρας για να πω Κύριε ελέησου. Δεν υπάρχει όλο. Δεν υπάρχει. Ούτε ένα λεπτό της ώρας δεν υπάρχει. Και έπειτα να λέει, έζησα τόσα χρόνια, λέει, πάνω στη γη, δεν μπορούσα να μετανοήσω και βρίσκομαι εδώ και υποφέρει. Υποφέρει αιώνια, ατελείωτα, δεν σταματά, δεν υπάρχει τέλος, είναι χωρίς τέλος, αιώνια, αυτό το αιώνιο. Οι Ινδοί είχαν μία παράδοση. Μέσα στον Ινδικό ωκεανό για να δείξουν την αιωνιότητα που είναι η αιωνιότητα, το ατελείο του. Υπήρχε ένας στήλος γρανιτένιος, γρανίτης, το πιο σκληρό μέταλλο της γης και ήταν 1000 μέτρα πάνω από το νερό, ψηλός, πανύψηλος.
Και κάθε 1000 χρόνια ερχόταν ένα σπινάκι και έξινε με τη μυτίτσα του αυτόν τον γρανίτη, μία από τη μια και μία από την άλλη, και έφευγε για να έρθει ύστερα από άλλα 1000 χρόνια. Όταν λέγει το σπινάκι αυτό καταλύσει αυτόν τον πύργο που είναι 1000 μέτρα, το γρανίτη, τότε θα είναι και το τέλος. Δηλαδή ποτέ. Μια φοβερή παροιμία του Σιντούς. Μεγάλη και με βάθος. Ποτέ, το ποτέ είναι αυτό. Ποτέ δεν πρόκειται να δεις τέλος. Και το φοβερό είναι ότι θα βλέπεις τους δικούς σου που τους καταδίωκες, που τους ασυκοφαντούσες, που δεν τους υπελόγιζες απέναντί σου και εσύ μέσα στο βάθος της κολάσεως να υποφέρεις. Παράδειγμα, ο πλούσιος και ο Λάζαρος. Ο πλούσιος ετρέφεται, λέει, κάθε μέρα λαμπρός, εν δίαιτο φορέματα πανάκριβα, χορούς και διασκεδάσεις, και στην είσοδο της οικίας βρίσκεται ο Λάζαρος, πτωχός, εγκαταλελειμμένος, γεμάτος πληγές. Έλα, γεια σας. Γεια σας. Κάτσε. Και ο Λάζαρος, ο οποίος ήταν εγκαταλελειμμένος, ήταν γεμάτος πληγές και εκείνος τον έβλεπε που έμπαινε και έβγαινε με όλα τα φαγητά και όλες τις ανέσεις του κόσμου τούτου, με τα ενδύματα του και με τα φορέματά του τα πανάκριβα, και ο Λάζαρος δεν είχε. Και περίμενε, λέγει, να πέσουν από το τραπέζι του πλουσίου τα ψυχουλάκια για να τα φάει για να ζήσει. Και αντί να τα φάει, ο Λάζαρος, έτρεχαν οι σκύλοι και έτρωγαν εκείνα τα ψυχουλάκια και του έγλεφαν τις πληγές. Εδώ έχουμε ένα σημαντικό σημείο, το οποίο ακριβώς δεν το έχουμε σε τούτον τον κόσμο, οι περισσότεροι. Ο Λάζαρος ποτέ του δεν είπε λέξη βαριά για τον πλούσιο, ούτε λέξη βαριά για τον Θεό. Εδώ ξέρετε τον Θεό, λέει. Αυτή ήταν η μεγάλη του αγάπη. Και ο πλούσιος μπορεί να ήταν ό,τι ήταν, δεν είπε τίποτε, ποτέ. Αλλά ήρθε η στιγμή, λέει, και κόβεται το νήμα του εις της ζωής, κλείνει η αμβλέα, φεύγει ο πλούσιος, λέει, και πηγαίνει στην κόλαση, φεύγει και ο Λάζαρος και πηγαίνει εις τον κόλπον του Αβραάμ, στην γαλήνη, τη χαρά. Και από τον Άδη βλέπει εκεί τον Λάζαρο, αλλά δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω. Βλέπει, φοβάται και ενθυμείται ότι έχει 5 αδερφούς. Και λέει, πατέρα Αβραάμ, του λέει, αν δεν τον στέλνει να έρθει εδώ, διότι υπάρχει χάος απέραντο, λέει, ούτε εσείς να έρθετε εδώ, ούτε μην έρθουμε εκεί, στείλε τον να μιλήσετε στους αδερφούς μου, λέει, να μην έρθουν και αυτοί στον τόπο της Βασά. Και απαντά ο Αβραάμ και του λέει, έχουσι Μωσέα και τους προφήτες, λέγει, να τους γεβάσουν για να σωθούν. Όχι, λέγει, δεν πάει ο Λάζαρος, δεν μετανοούν. Ούτε με εκείνα μετανοούν, ούτε με τον Λάζαρο, λέγει, να πάει ο Λάζαρος. Ο αμετανόητος είναι αμετανόητος. Ο σκληρός άνθρωπος είναι σκληρός πάντοτε. Ο άπιστος είναι πάντοτε άπιστος. Δεν πιστεύει. Όσα θέλεις πες του, όσα θέλεις ερμήνευσε του, αυτός δεν μετανιώνει. Αυτή είναι η κατάσταση σε μεγάλη φοβερά. Αδερφοί μου, παιδάκια μου, σήμερα το παράδειγμα του Θωμά πρέπει να μας φέρει σε σκέψη μεγάλη, να μην την αφήσουμε την ημέρα αυτή να φύγει. Του λέγει ο Θεός,
τώρα που με είδες, λέγει, με αναγνωρίζεις ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Εγώ θα μακαρίσω όμως όχι εσένα, εκείνους που δεν με βλέπουν και με πιστεύουν. Εσύ με είδες για να πιστέψεις. Άγγισα στα χέρια σου πάνω στις πληγές μου, πάνω στην πλευρά μου, πάνω στα πόδια μου, με είδες και είπες ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Έχει άλλους που δεν με είδα και εκείνους εγώ θα μακαρίσω γιατί εκείνοι με πιστεύουν χωρίς να με δουν. Και εμείς αυτή τη στιγμή δεν είναι με την πίστη μας που βλέπουμε το Θεό μας. Όταν το βλέπαμε που μάλλον στο Σταυρό τη Μεγάλη Παρασκευή, δεν τον βλέπουμε ζωντανό. Όσοι το βλέπω ζωντανό, λέω. Όσοι δεν το βλέπω ζωντανό και είναι μια παράσταση και θα περάσει, είναι χωρίς πίστη. Δεν μπορεί να κλάψει, δεν μπορεί να συγκινηθεί. Δεν συγκινείται. Παιδάκια μου, τα παραδείγματα της πίστεως είναι τόσο πολλά. Τα παραδείγματα της πίστεως είναι εκείνα τα οποία κρατούν τον άνθρωπο, είναι εκείνα τα οποία δίδουν ζωντάνια στον άνθρωπο, να είναι ζωντανό αιώνια. Αν δεν πιστεύει τώρα, δεν πιστεύει ποτέ και άρα είναι ανάξιος και της βασιλείας των ουρανών. Ήρθε ο Πανάγκαθος να μας αξιώσει, να ζήσουμε μαζί του στον κόσμο τούτο και στην εκουράνια του βασιλεία να γίνουμε κληρονόμοι. Αμήν. Αμήν.